Διαμάχη μεταξύ της Βρετανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού David Cameron και του Υπουργού Οικονομικών George Osborne, που κάνουν λόγο για μεγάλη επιτυχία και για μείωση της άμεσης συνεισφοράς στον ενιαίο προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τους Βρετανούς αξιωματούχους, θα δοθεί τελικά 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε δύο δόσεις, αρχής γενομένης μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2015. Κάθε άλλο παρά αναπόφευκτο ήταν, διότι η συνεισφορά μας μειώθηκε στο μισό, η καταβολή καθυστερεί, είναι άτοκη και αλλάξαμε τους κανόνες ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό και σίγουρα πρόκειται για καλά νέα. Ωστόσο, ο επικεφαλής του Eurogroup και υπουργός οικονομικών της Ολλανδίας Γερούν Ντάιζελμπλουμ παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη της Βρετανικής κυβέρνησης. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τα βρετανικά στοιχεία. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κάθε δικαίωμα να τύχει μείωσης, κάτι που συνέβαινε επί πολλά χρόνια. Φυσικά, ο μηχανισμός των εκτόσεων θα εφαρμοστεί επί των νέων συνεισφορών, άρα δεν σημαίνει ότι η Βρετανία πήρε κάποια έκπτωση σήμερα. Η εξήγηση των Βρυξελών είναι ότι αντί έκπτωση της Βρετανίας να δοθεί το 2016 όπως ήταν προγραμματισμένη, μεταφέρεται νωρίτερα, χωρίς όμως, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να πρόκειται για κάποια διαπραγματευτική επιτυχία.